στην εκτέλεση εκτός εστίας το τρίτο λεπτό, το πρώτο σου του αγώνα. Κουτίνιο τώρα με χώρο. Περνάει όμορφα ο Κουτίνιο και ζυγίζει το σουτ. Το κάνει ο Πλασίτ σταθερά. Δεύτερο σουτ για τη Βραζιλία στο έκτο λεπτό. Και Φιλίπε Λουίς για τον Κουτίνιο. Κουτίνιο έχει χώρο και είναι πιο γρήγορος από τον Ζενβάτο. Σουτ, εκπληκτικό γκολ. 1-0 στο 14 με τον Φιλίπε Κουτίνιο. Ήταν η τρίτη φορά στην οποία ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός βρήκε κάποια μέτρα και όταν βρει αυτά τα μέτρα ο Κουτίνιο διαθέτει ένα καταπληκτικό σουτ. Δεν συγχωρεί και δίνει το προβάδισμα στους Βραζιλιάνους στο 14ο λεπτό. Αυτά τα μέτρα που του έδωσε ο Ζενεβουά ήταν αρκετά. Και βέβαια ένας παίκτης της κλάσης του Κουτίνιο ολοκληρώνει άριστα αυτή τη φάση. Δεύτερο μόλις γκολ που πετυχαίνει ο Κουτίνιο με τα εθνικά χρώματα στην 16η του συμμετοχή. Βίλιαν στην εκτέλεση και αυτής της τιμένης φάσης. Στην καρδιά της άμυνας αμαρκάριστος ο Ζήλ. Εκτός τέρματος όμως, στο 21ο λεπτό. Ντάνι Άλβες και πάλι. Συνήθως πιο μπροστά από τη σέντρα, κάνε την ωραία κίνηση και θα πάρει την μπάλα. Ετοιμάζεται για τη σέντρα ο Ντάνι Άλβες, την πραγματοποιεί. Ζώνας, Κουτίνιο και 2-0 στο 29. Η Βραζιλία παίρνει πολύ σημαντικό προβάδισμα. Νίκης απέναντι στην Αϊτή με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Κουτίνιο. Εδώ ξανά η φάση, πολύ ωραία παλιά του Ντάνι Άλβες. Τράκαραν και έπεσαν στο έδαφος οι δύο αμυντικοί της Αϊτής. Ο Ζώνας είδε τον Κουτίνιο, ο οποίος πέτυχε. Όσο κλείσε και αν ακούγεται το ευκολότερο γκολ της καριέρας του. 2-0 λοιπόν πριν την συμπλήρωση 30 λεπτών αγώνα. Κακή πάσα, φτηνό λάθος και η Βραζιλία και πάλι μπροστά. Βίλιαν περνάει τον Αλεξάνδρ και έχει πολύ χώρο. Φανταστική προσπάθεια από τον Βίλιαν. Σπάει στον Κουτίνιο. Ο Πλασίτ απομακρύνει. Ο Ζακί. Μεγάλη ευκαιρία για την Βραζιλία. Η οποία ανήκει στο μεγαλύτερο ποσοστό της αυτόν εδώ τον άνθρωπο, το Βίλιαν. Φιλίπε Λουίς. Βρίσκει πολύ χώρο. Φιλίπε Λουίς πασάρει. Αφήνει Αυγούστο το σουτ. Πλασίτ. Θα ψέξει ο Ζώνας. Για τον Ρενάτο Αυγούστο, ο οποίος είχε προωθηθεί. Νέο λάθος Ντάνι Άλβες. Σέντρα, κεφαλιά, 3-0. Σκοράρει τώρα ο Ρενάτο Αυγούστο στο 35ο λεπτό. Βραζιλία ΙΤ 3-0. Τρίτο γκολ του 28χρονου με τα εθνικά χρώματα. Μία από τις μεταγραφές που ενίσχυσαν το κινέζικο πρωτάθλημα πριν από μερικούς μήνες. Φάση που ξεκίνησε από το τραγικό λάθος που έκανε ο Πλασίτ, ο τερματοφύλακας της ΑΙΤΙΣ, και το πλήρωσε με μία κεφαλιά από τον Ρενάτο Αυγούστο, υποδειγματική. Δεν πιάνεται. Φυλάει και τη φανέλα ο ποδοσφαιριστής της Beijing Guoan.
Τώρα Αλεξάνδρ ετοιμάζεται να κάνει μια πάσα ο Φιλίπε Λουίσκοβι πολύ εύκολα και πάλι είναι πολύ Βραζιλιάνοι αν τρέξουν στην αντεπίθεση. Κοιτάξτε πόσο εύκολα, Κουτίνιο έχει πολύ χώρο. Βλέπει την κάθετη κίνηση του Βίλιαν. Δεν χάνεται, χάνεται. Καθώς η μπάλα πέρασε από τον Ζώνας. Και πάλι μπάλα φτάνει στον Λαφράνς. Αλσενάτ. Περνάει τον Ντάνι Άλβες ο Αλσενάτ και κάνει το σουτ. Θα πει όχι ο Άλισον στο 41. Αυτή είναι η πιο απειλητική φάση της IT στο παιχνίδι. Δεν περνάει η μπαλιά, ο Μαρκίνιος κόβει, Κουτίνιο. Ο Βίλιαν ζητά την μπάλα και θα την πάρει. Την αφήνει να σκάσει. Μέσα στην περιοχή ο Βίλιαν σουτάρει. Out. Στο 49 ευκαιρία με τον Βίλιαν, ο οποίος προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση. Ωραία η τρίπλα που κάνει ο Αουγκούστο. Ζενεβό ακαθαρίζει. Και τώρα ο Ελίας με προϋποθέσεις στον Γκάμπριελ. Τέταρτη τον Γκάμπριελ. Δεν θα στοχίσει. 4-0 στο 59. Ο Γκάμπριελ σκοράρει. Το πρώτο του επίσημο γκολ με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, το 59. Δεν αστόχησε στο τετατέτ, το επιθετικό στη Σάντος. Παίρνοντας την πάσα του Ελία στην κατάλληλη στιγμή. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Γκάμπριελ. Δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο επιθετικός της Σάντος στην τρίτη του συμμετοχή. Έχει γεννηθεί στις 30 Αυγούστου του 1996. Ντάνι Άλβες εκτελεί. Δεν είναι καλό, περνάει εκτός εστίας στο 66ο λεπτό. Άλλο ένα σουτ το οποίο καταγράφεται για την Βραζιλία. Ωραίες πάσες σε κλειστό χώρο. Κουτίνιο φέρνει την μπάλα στο δεξί, Ντάνι Άλβες. Έχει τέσσερις επιλογές. Προτιμάει αυτή του Λούκας Λίμα, ο οποίος στο 67 βάζει το πέμπτο γκολ για την Βραζιλία από ασίστ του αρχηγού του, του Ντάνι Άλβες. Πολύ χαρούμενος, λογικό είναι, χρειάστηκε πολύ λίγα λεπτά για να σκοράρει ο Λούκας Λίμα. Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Η αλήθεια είναι ότι στην ζωντανή μετάδοση δεν φάνηκε να την πιάνει με τόσο μεγάλη σιγουριά, αλλά είναι εντυπωσιακή και νικά τον πλασί. Φέτος 11 παιχνίδια με τη Σάντος. Είχε 6 ασίστ, πέρσι είχε 12 ασίστ, τον χαρακτηρίζει πολύ στο παιχνίδι του. Αυτή η πτυχή και την έβγαλε και σε αυτό το σημείο. Τώρα ο Ναζόν, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία κούρσα μέσα στην περιοχή, πάει για τον γκολ της τιμής, η αητή ευκαιρία, απόκρουση και τώρα έρχεται τον γκολ της τιμής, 5-1 στο 70 λεπτό. Με τον Μαρσελέν, ο οποίος ήρθε σαν τρέιλερ. Τον Νιλέρ διορθώνω, ο οποίος ήρθε σαν τρέιλερ και κάνει το 5-1. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ναζόν, το σούτ σε πρώτο χρόνο. Και το 5-1 για την IT, σημαντικό γκολ. Τελικώς όπως το είπα στην αρχή ήταν, ο Μαρσελέν είναι ο σκόρερ. Απέναντι στους Βραζιλιάνους, το οποίο σίγουρα χαροποιεί τους φιλάθλους της τέταρτη τώρα για την Βραζιλία. Αστοχή όμως ο Γκάμπριελ στο 71ο λεπτό.
Ουαλάς. Ωραίες οι αλλαγές των Βραζιλιάνων και κάθε διπάσα στον Γκάμπριελ, ο οποίος ξαναβαίνει στην περιοχή. Τέταρτε. Τον Ικάβλαση προσωρινά μέσα στην φάση. Ο Γκάμπριελ μένει όρθιος στον Βίλιαν. Εκπληκτική επέμβαση του Πλασίτ στο 78. Γκάμπριελ τα βάλε λίγο με τον εαυτό του. Πλασίτ σε δύο περιπτώσεις είχε πολύ καλή αντιμετώπιση των φάσεων. Και εδώ, που ανοίγοντας τα χέρια του μεγάλωσε πολύ το σώμα του, αλλά και σε αυτή την επέμβαση στο πολύ δυνατό σουτ του Βίλιαν από κοντά, έδειξε τα εξαιρετικά αντανακλαστικά του. Λούκας Λίμα. Βίλιαν. Μέσα στην περιοχή περιμένει ο Γκάμπριελ. Κρατά. Και πάλι στον Λούκας Λίμα. Σουτ με το δεξί. Κόρνερ από τον Πλασίτ. Κακή η πάσα και ο Ρενάτο Αυγούστο έχει την ευκαιρία να βγει μπροστά. Θα σουτάρει και θα κάνει το 6-1 στο 86ο λεπτό. Ο Ρενάτο Αυγούστο με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι. Πανηγυρισμοί για τους Βραζιλιάνους. Πολύ κακή μεταβίβαση που έκανε ο Μαρσελέν. Και έδωσε τον δικαίωμα στον Ρενάτο Αυγούστο να πετύχει το δεύτερο του τέρμα με ένα πολύ εύκολο γκολ. Τουλάχιστον έτσι το έκανε να φανεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με τον τρόπο που ολοκλήρωσε τη φάση. Και ο Ρενάτο Αυγούστο πετυχαίνει όσα γκολ είχε πετύχει σε 9 συμμετοχές σε 86 λεπτά έναντι στην ΑΙΤ. Φιλίπε Λουίς στην σε μια από τις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού. Ο Γκορό πρώτου Λούκας Λίμα. Τώρα ο Κουτίνιο θα πάει για το σουτ. Φοβερό γκολ από τον Κουτίνιο. 7-1 για την Βραζιλία. Και το πολυπόθητο χατρίκ έρχεται για τον άσο της Λίβερπουλ με ένα πολύ ωραίο τέρμα. Εδώ ο Ντούγκα ανέκφραστος. Φανταστικό τέρμα από τον Κουτίνιο, 7-1 για τους Βραζιλιάνους. Ένα σκορ που σίγουρα, όπως και να έχει, ξυπνάει άσχημες μνήμες για τους Βραζιλιάνους. Αλλά απέναντι στην ΑΙΤ σήμερα καταφέρνει η Βραζιλία να πάρει την πρώτη της νίκη στο Copa America Centenario απέναντι στην ΑΙΤ.